Η σπήρα που εξαπατά αγρότε, παραγωγού και βιοκαλλιεργητέ χτύπησε ξανά στην ιεράπετρα. Οι επιδέξει απαταιώνε παρουσιάζονται ω επώνυμοι έμποροι τη λαχαναγορά των Αθηνών, προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα θύματα του και αγοράζουν κυπευτικά χωρί προκαταβολή. Τα κυπευτικά στέλνονται στην Αθήνα, τα παραλαμβάνει ένα μικρό φορτηγό και εξαφανίζεται προ άγνωστη κατεύθυνση. Όταν όπως το λες αναζητήσει το γνωστό έμπορο της Λαχαναγοράς για να πάρει τα χρήματά του, ο έμπορος τα στοιχεία του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί από τους απατεώνες μένει άναυδος καθώς δεν γνωρίζει φυσικά τίποτε για την υπόθεση. Και οι παραγωγοί μένουν απλήρωτοι. Ήταν ένας νέος πελάτης πριν ένα χρόνο σχεδόν ο οποίο μα προσέγγισε με την... για αγορά κυπευτικών. μα είπε: Ναι, θα σα τα βάλω την επόμενη μέρα. Ε, εν συνεχεία, μετά από έγκριση και των μετόχων της εταιρεία, ε, στείλαμε τα πράγματα, αλλά με την προϋπόθεση να πληρώσουν τη μεταφορική. Δεν πλήρωσε, άρα δεν παραδώσαμε τα πράγματα. Είδαμε και προσέγγισε και άλλους εμπόρους της περιοχής. Ε, οπότε πρέπει να είναι προσεκτική. Ε, γιατί έχω, έχουμε ακούσει ότι και αυτή την περίοδο ξαναχτύπα στην περιοχή μα. Τα χρήματα που με έχουν πει κατά καιρού εμένα από την Ελλάδα τώρα 1,5 χρόνο, ε, προσωπικά εμένα μπορεί να είναι και 30-40.000, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι μπορεί να έχει φάει και 100 και 200 και 300.000, δεν ξέρουμε πόσα λεφτά να έχουν. Πρέπει να ερευνηθεί αυτό το πράγμα και τουλάχιστον να γλιτώσει ο κόσμο να μην. μην πέφτει στο θύμα απάτη. Τι τελευταίε ημέρε, ανυποψίαστοι αγρότε δέχονται τηλεφωνήματα για να κάνουν μεγάλε αποστολέ κυπευτικών χωρί προπληρωμή. Όταν οι απαταιώνε παίρνουν αρνητική απάντηση, ζητούν ω εναλλακτική λύση κάποιον άλλο. Ε, με πήρε κάποιο τηλέφωνο και μου παράγγειλε κάτι πια πράγματα, με την προπόθεση να τα πληρώσει την άλλη μέρα, γιατί πρέπει να μπουν στην τράπεζα τα χρήματα. Ε, ήρθε κάποιο πρακτορείο από την Αθήνα, παρέλαβε τα πράγματα από τον τόπο παράδοση. Ε, από εκεί και μετά τα ίχνη χαθήκανε. αυτέ τι μέρε γίνονται πάλι τέτοια. Ναι, ναι, από ό,τι άκουσα γίνονται πάλι τέτοια. Και μάλλον πρέπει ο κόσμο να μην το αποφεύγει και να του κλείνει την πόρτα κάτι, να ειδοποιήσει την αστυνομία, να ειδοποιήσει εμένα, να δούμε, να τον παγιδεύσουμε. Δηλαδή να μην του στείλει τα πράγματα, απλώ να μην μια μέθοδο ότι ξέρει, θα φύγουν τα πράγματα, να συμφωνήσει. Μήπω πιάσουμε τον τελικό αποδέκτη. Θύματα τη συγκεκριμένη σπήρα έχουν πέσει παραγωγή και από άλλε αγροτικέ περιοχέ τη Ελλάδα, όπω είναι το Βελβεντό, η Καβάλα και η Πελοπόννησο. Η μέθοδο τη απάτη που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη σπύρα είναι διεθνώ γνωστή.